Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο τον Μητροπολίτη Άρτης Καλίνικο, έναν από τους κληρικούς που δέχθηκε επίθεση. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ και ξεκινώ άμεσα ρωτώντας σας πώς είστε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς κινδυνεύσατε, η όρασή σας. Καλησπέρα σας. Είναι η αλήθεια ότι το κάψιμο το οποίο έχω στο πρόσωπό μου κυρίως εστιάζεται ένα χιλιοστό δίπλα από το βολβό του αριστερού μου ματιού. Δηλαδή, αν είχε γίνει λίγο πιο πέρα η κίνηση από το υγρό, σήμερα θα ήμουν χωρίς το αριστερό μου μάτι. Τι συνέβη, Σεβασμιότατε? Από ό,τι έχετε ακούσει, ανακοινώθηκε στον αυτό το κληρικό, τέλος πάντων, ο οποίος μετέπειτα έγινε και δράστης του γεγονότος που κουβεντιάζουμε, ότι για τυπικούς λόγους, επειδή δηλαδή υπέβαλε εκπρόθεσμα την έφεσή του, δεν γίνεται δεκτή η έφεση και άρα επικυρώνεται η πρωτόβαθμη απόφαση του εκκλησιαστικού δικαστηρίου που είχε γίνει πριν από κάνα δύο χρόνια, η οποία τον καθερούσε. Μόλις το άκουσε αυτό, μας ρώτησε αν είχαμε πάρει γραμμή να τον καθαιρέσουμε από τον Μητροπολίτη του, τον Άγιο Βερίας. Ο πρόεδρος μας, ο Σεβασμιότατος Γουμενήσης, κύριος Δημήτριος, του απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, απλά κρίναμε κατά συνείδηση. Και ωστόσο, ενώ γινόταν αυτός ο μικρός διάλογος μετά την ανακοίνωση της αποφάσεως, ναι, είχε σκύψει, πήρε στα χέρια του από την τσάντα στην οποία τα είχε βάλει το ένα, τη μία φιάλη, η οποία ήταν γυάλινη, καφέ χρώματος, ναι, και πιστεύω ότι πρέπει να είχε περίπου 2 λίτρα βάρος. Έτσι, από το μέγεθος που έβλεπα εκείνη μεγάλη την ποσότητα, ώρα. Λοιπόν. Σκεφτείτε ότι την κρατούσε με τα δυο του χέρια. Σεβασμιότατε, επιβεβαιώνεται ότι εκτόξευσε και απειλές να σκοτώσει το συγκεκριμένο Μητροπολίτη? Αυτό τον δεν το Βερίας, ξέρω. Γιατί δεν το ξέρω. Ακούστηκε αυτό, ναι, ότι συνέβη μέσα στην... Δεν το ξέρω. Μέσα στο συνοδικό δικαστήριο εκεί που είμαστε στην αίθουσα, ναι, εγώ σας λέω ότι αυτή την κουβέντα είπε. Ναι. Ότι σας είπε ο Βερίας να με καθαρέσετε. Του είπα, είπε ο πρόεδρος, του λέει όχι. Ήταν η απόφαση του συνοδικού δικαστηρίου των 7 Μητροπολιτών. Και πόση ώρα διήρκεσε, Σεβασμιότατε, μέχρι να παρέμβει η αστυνομία και να τεθεί υπό έλεγχο? Δεν μπορώ να είμαι ακριβής αυτό, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν άρχισε να εκτοξεύει αυτό το υγρό, εγώ προσωπικά σας μιλάω τώρα γιατί δεν έχω μιλήσει και με τους άλλους, ναι, ναι, μην νομίζετε, παθόντες, μητροπολίτες. Όταν άρχισε να εκτοξεύει, εγώ πίστεψα ότι αυτός ήθελε να μας προσβάλλει κατά κάποιο τρόπο, να μας ηρωνευτεί ότι είμαστε, ξέρω, άδικοι. Α, δεν ότι φανταστήκατε δεν έχουμε... ότι είναι βιτριόλι? Όχι, όχι, πού να πάει το μυαλό μου. Ξέρετε, ήμασταν 7 Μητροπολίτες. Ήταν απέναντί μας ένας κληρικός με καλλιμάφη, με ράσα, με μαλλιά, με γένια. Πού να πάει το μυαλό μου τώρα ότι θα έκανε αυτό το πράγμα τώρα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι τελείως μια πράξη, ναι, τι να πω, πρωτόγονη. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Σεβασμιότατε. Αν μη τι άλλο, μια πράξη πρωτόγονη. Τώρα για μέσα σε έναν ιερό χώρο, τώρα στην Ιερά Σύνοδο, από ένα κληρικό, τώρα το επόμενο ερώτημα είναι και τι βγήκε τώρα με αυτό. Ο δικηγόρος του λέει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει το ακαταλόγιστο. Δεν ξέρω αν έχετε αντίστοιχη εικόνα, αν έχετε διαμορφώσει άποψη. Τι προσέξτε, πιστεύετε? Να σας πω. Εγώ πρώτα-πρώτα δεν είμαι γιατρός για να ξέρω τέτοιο, ναι, πράγμα. Βεβαίως. Όμως επίσης δεν μπορώ να σας πω τι είχαν επικαλεστεί στις δικογραφίες των εκκλησιαστικών δικαστηρίων. Μου επιτρέπει όμως, ας το πούμε, και η συνείδησή μου και ο νόμος να σας πω ότι δεν είχε γίνει επίκληση ακαταλογής του λόγω ψυχοπάθειας στους εφετηρίους λόγους. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα στο εκκλησιαστικό δικαστήριο. Γιατί αν μας έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής στο εκκλησιαστικό δικαστήριο, πιθανόν και το εκκλησιαστικό δικαστήριο να σκεφτόταν διαφορετικά ως προς τον καταλογισμό των εκκλησιαστικών αδικημάτων. Τέτοιο πράγμα δεν υπόθηκε. Τέτοιο πράγμα εγώ σήμερα το ακούω από τις ειδήσεις ότι το επικαλέστηκε ο δικηγόρος του ότι δεν στέκει καλά. Αυτό δεν είναι στα εκκλησιαστικά δικαστήρια και στο πρωτόβαθμο και στο δευτερόβαθμο δεν επικλήθηκε λόγος ότι υπάρχει ακαταλόγιστο λόγο ψυχοπάθειας ή λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας μεταφέρω βεβαίως τις ευχές όλων μας να ξεπεράσετε και τον τραυματισμό σας και το σοκ που υπέστητε από αυτή την πρωτοφανή επίθεση. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενημέρωση που κάνετε στον κόσμο να ξέρει τι γίνεται. Και θα ήθελα να μου επιτρέπετε, δηλαδή σε μισό δευτερόλεπτο, να σας πω ότι ο μεγάλος μας πόνος δεν είναι ότι τραυματιστήκαμε. Ο μεγάλος μας πόνος δεν θα ήταν καν αν μας σκότωνε. Ο μεγάλος μας πόνος είναι ότι ένας άνθρωπος 37 ετών
χάνει την ιεροσύνη για παραπτώματα εκκλησιαστικά και με αυτό που έκανε μετά την απόφαση της καθαιρέσεώς του υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει και την ψυχή του. Ποιμαντικά και εκκλησιαστικά ο μεγάλος μας καημός είναι αυτός, να ξέρετε, εμάς των αρχιερέων. Δεν γίνεται ότι τραυματίστηκε το πρόσωπό μας ή ότι πιθανότατα να χάνα το ένα μάτι ή ότι πιθανότατα να με σκότωνε. Είναι πολύ σημαντικό. Το κυριότερο που μας λυπεί είναι ότι ένας δρασοφόρος χάνει την ιεροσύνη του και με αυτό που κάνει μετά την απόφαση της καθαιρέσεως βλέπουμε ότι ακολουθεί ένα δρόμο για να χάσει και την ψυχή. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Σας ευχαριστώ.